Εγώ το πρέπει και παραπάνω. Συγγνώμη, κάποιοι κάνανε κάποια έξοδα και φτιάξανε κάποια πράγματα. Δεν πάει τώρα πάλι φέτος να ξανακάνουν καινούργια πράγματα. Γι' αυτό το προτείνω αυτό το. Εάν συμφωνούμε, εδώ είναι και ο κ. Παντζός, ας μεταφέρει την άποψη. Αυτό έχει μεταφερθεί σε όλους. Εγώ το έχω μεταφέρει σε όλους. Το ξέρουν. Το πρόβλημα με τον εμπορίο ξεκίνησε από πρόπερση που όλοι ζητήσαν να πάρουν χώρο μπροστά στη θάλασσα. Τουλάχιστον μέχρι το 2016, με τώρα το 2014, δεν υπήρχε τέτοιο. Από το 2014 μάλλον ζητήσαν. Λοιπόν, και το 2014 είχαμε κατέβει τότε με τον κύριο Χούλη. Ή δεν θέλανε να καταλάβουν ή ο καθένας θέλει να κάνει αυτό που νομίζει εκείνος ότι είναι σωστό. Και πέρσι κατεβήκαμε με τον πρόεδρο σε κάποια στιγμή, επειδή πάλι δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Είπαμε θα σηκωθούμε να φύγουμε γιατί δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο, έτσι. Αν θέλουν να τους παραχωρηθεί κάποιος χώρος ή θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα κοινά αποδεκτό τοπογραφικό ή διαφορετικά να μην πάρει κανένας χώρο. Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι σαν να πηγαίνουμε στον υπηαγωγείο και να προσπαθούμε να συμβιβάσουμε την κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι. Αν ο καθένας θέλει, ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα είναι κατά πόσο γίνεται. Θέλανε να κλείσουν την έξοδο του χυμάρου κτλ. Μια κατάσταση ακατανόητη. Ή θα πάρουν αυτά που μπορούμε να του δώσουμε ή να μην πάρει κανένα τίποτα. Εγώ η αλήθεια γίνεψα στον πρόεδρο τη κοινότητα να στείλει εδώ πέρα του δρόμου. Θα λύσει ο κ. Παζός. Παίρνει 10 έργα τώρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέει και ο κ. Μαρτάκης είναι η πρώτη κουβέντα που είπα και πέρσι και στη συζήτηση με δηλαδή κατά τη βία μου στου επιχειρηματίε. Βρείτε να το τα περσινά, αφού έχετε άλλα θέματα. Δεν είναι το πρόβλημά σα τα προβλήματα. Η εσωτερική σα επικοινωνία είναι το προβληματική. Υπογράψτε να τελειώνετε, να δοθεί μια λύση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο δηλαδή να τραβάμε τέτοια θέματα τόσο μικρή σημασία για 4 και 5 και 6 μήνες. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.